Μια ίστατη προσπάθεια για να μην μεταφερθεί τελικά το τμήμα φυσιοθεραπείας του Αιγείου στην Πάτρα αποτελεί η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο γραφείο του Δημάρχου παρουσία βουλευτών. Εκείνο που ξεκαθαρίστηκε σε όλους τους τόνους είναι ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Ομόθυμα από όλες αυτές τις συναντήσεις έχει αναμφισβήτητα βγει το συμπέρασμα ότι κακώς επιχειρείται να πάψει το παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών της Φυσικοθεραπείας να φύγει από το Αίγιο, πρώτον, διότι κατά το παρελθόν ο Δήμος Αιγείου και Αιγιαλίας σήμερα είχε κάνει μία συμφωνία με το Πανεπιστήμιο και το κράτος από την άλλη πλευρά και ο Δήμος Αιγείου και Αιγιαλίας στήρισαν αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί, ένα εκ των οποίων ήταν παραχώρηση δημοτικής περιουσίας μεγάλης έκτασης κτηρίων, αλλά και υπαίθριου χώρου. Δεύτερον, ο Δήμος Αιγείου και Αιγιαλίας αιμοδοτούσαν οικονομικά για έργα που χρειαζόταν το Πανεπιστήμιο. Και από την άλλη πλευρά, ενώ η συμφωνία ήταν να υπάρξουν 4 σχολές, σήμερα είναι μία για ένα χρόνο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις, και επομένως το κράτος και το Πανεπιστήμιο γίνεται αναξιόπιστο στην τήρηση των συμφωνιών. Πώς τότε έχουμε ένα κράτος που έχει απαίτηση από τον κάθε πολίτη να είναι αξιόπιστος, να είναι συνεπής, να είναι αληθής κτλ. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, όχι μόνο ουσίας, αλλά και ήθους, με την έννοια ότι ο πολίτης δεν μπορεί να εμπιστευτεί πλέον κανένα φορέα. Από την άλλη υπάρχει και ζημιά, με την έννοια ότι ο Δήμος Αιγείου και οι Αιγιαλίας έχουν υποστεί ζημιά εν όψει ενός σκοπού που οφείλεται στο κράτος και στο Πανεπιστήμιο που δεν επετεύχθη. Επομένως, έχω δώσει εντολή στη νομική υπηρεσία του Δήμου να εξετάσει το Δήμα, να κάνει λογιστική και νομική αποτύπωση της ζημιάς του, ώστε καθήκοντος πλέον να υπερασπίσω τα συμφέροντα του Δήμου. Το τελευταίο που έχω να πω ως επιχείρημα είναι ότι αφενός μεν η βαθμολογία που χρειαζόταν για να μπει κάποιος υποψήφιος φοιτητής και να γίνει φοιτητής στη φυσικοθεραπεία ήταν υψηλή, που σημαίνει πρακτικά ότι το Πανεπιστήμιο δεν είχε πρόβλημα, δηλαδή 176 για παράδειγμα φέτος προκηρύχθηκαν θέσεις, καλύφθηκαν 176 σε ποσοστό 100%. Επίσης υπάρχει καλή επαγγελματική αποκατάσταση, άρα λειτουργούσε σωστά. Και από την άλλη πλευρά έχω να πω ότι η τοπική κοινωνία, η οποία όπως είπα πριν αιμοδότησε οικονομικά το λειτουργία του Πανεπιστημίου, ζούσε σε αγαστή συνεργασία και αρμονική κοινωνική συνοχή υπήρχε με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και την κοινότητα. Επομένως δεν υπάρχει κανένας κατά τη γνώμη μας ουσιώδης λόγος που να στοιχειοθετεί την απομάκρυνση του Πανεπιστημίου στην Πάτρα. Το τελευταίο που έχω να πω και το λέω επειδή είναι πραγματικότητα, εάν το Πανεπιστήμιο πάει στην Πάτρα, τότε το προσωπικό, το εκπαιδευτικό δεν θα χρειάζεται να έρθει στο Αίγιο. Για το ραντεβού με την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί, ο κύριος Καλογερόπουλος τονίζει. Αυτό που αποφασίστηκε λοιπόν χτες ήταν, και αφού έφυγαν οι βουλευτές και ο Υπουργός, ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Είμαστε σε μια στάση αναμονής, επειδή ακόμα δεν έχει υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα και επομένως δεν έχουμε μια υλοποιήσιμη πράξη σύμφωνα με τον τύπο του νόμου. Όμως είναι δεδομένο, και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό προς όλους, ότι οι φορείς της πόλης, περίπου 20 φορείς, ένας εκ των οποίων είναι ο Δήμος, άλλοι 19 είναι άλλοι φορείς, ομοφόνος έχουν αποφασίσει δυναμικές κινητοποίησεις. Με χαρακτηριστικό βέβαια ότι στην δυναμική κινητοποίηση που έγινε διαμαρτυρία στο δρόμο, στην Εθνική Οδό, την Παλαιά και την Καινούργια, προσέτρεξαν άνθρωποι και πολίτες μεμονωμένα, χωρίς να έχουν έρθει με συγκρότηση επαγγελματικού ή άλλου χαρακτήρα. Ήρθαν πολίτες
οι οποίοι μας έδωσαν την εντολή δια της παρουσίας τους και δια της αγωνιστικότητάς τους, ότι έχετε υποχρέωση να συνεχίσετε δυναμικά τους αγώνες σας.